Ραφαήλ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ. Και συγχαρητήρια. Καλό μεσημέρι και εσάς. Πέρασες καλά το διήμερο? Από ό,τι ακούτε, από τη φωνή μου, ναι. Α, μάλιστα. Έχουμε και τέτοιες συνέπειες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και τέτοιες συνέπειες. Πώς πήγατε στη Ρόδο, με τι σκεπτικό, αισιόδοξα, συγκρατημένα, γιατί η χρονιά νωρίτερα έδειξε ότι υπάρχει ένα φαβορί, ίσως και μεγάλο φαβορί. Ναι, τι σκεφτόσαν την Παρασκευή, για παράδειγμα? Μέχρι τα παιχνίδια της Ρόδου, η εικόνα μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, mm-hmm. και ο Ολυμπιακός είχε δείξει ότι είναι, όχι, είναι ανίκητος, δηλαδή δεν είχε χάσει από καμία ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εμείς μοιράζαμε βαθμούς από ηττές που οι οποίες δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά ξέραμε ότι το παίζονται ο τίτλος. Κάναμε καλή προετοιμασία τον τελευταίο καιρό για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο. Και όταν πια έφτασε η ώρα, ήμασταν έτοιμοι και ξέραμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. 1-0 όμως Ολυμπιακός, με μια σχετική απόσταση. Ναι. Πού καταλάβατε εντός παιχνιδιού, αν ήταν κάποιος τομέας του παιχνιδιού, κάποιο σημείο, ότι πραγματικά μπορείτε να κερδίσετε και να πάρετε το κύπελλο? Εμείς πήγαμε μια τακτική για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, στην οποία προσπαθήσαμε να κάνουμε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τη λέμε την τακτική. Το κερδίσαμε, τη λέμε. Είναι λίγο δύσκολη, είναι κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε εδώ εμείς, για να προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε κυρίως τα ατού του Ολυμπιακού, ναι. και να βγάλουμε τις αδυναμίες του έξω, τις οποίες στο πρώτο σετ δεν καταφέραμε. Καταφέραμε κάποιο μικρό διάστημα, αλλά μετά ο Ολυμπιακός έδειξε τα καλά του στοιχεία και χάσαμε. Στην πορεία του παιχνιδιού όμως είχαν οι αδυναμίες του, και ακόμα και στο σετ που κέρδισε, στο 2-1, δεν ήταν τόσο καλός. Εκεί καταλάβαμε ότι άμα τους πιέσουμε λίγο, ίσως καταφέρουμε να τους κερδίσουμε. Και όπως και έγινε, πιέσαμε και μας βγήκε. Το εντυπωσιακό, Ραφαήλ, είναι ότι στο πέμπτο σετ συνέβη κάτι το οποίο, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα και από τους περσινούς τελικούς, ναι. συνέβη και στο τελευταίο περσινό παιχνίδι. Ήταν μια ναι. κυριαρχία του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι έκανε, τα έκανε όλα τέλεια και ο Ολυμπιακός λίγησε. Δεν το πίστευε. Λίγησε, δηλαδή λίγησε. Είχε φοβερή αδυναμία. Αυτό έχει να κάνει με την προϊστορία. Δηλαδή, ακόμα και αν οι ομάδες αλλάζουν, ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα προηγούμενα πρωταθλήματα, έχοντας τις αβαρντάζ έδρας, ναι. έχοντας, τέλος πάντων, μετράει στην οικονομία ενός τέτοιου αγώνα. Σίγουρα. Αυτοί είναι παράγοντες που σίγουρα μετράνε. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή Έλληνες παίκτες, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και δεν μιλώ για τον εαυτό μου, μιλώ για όλους τους άλλους συμπαίκτες μου. Έχουν την εμπειρία, έχουν παίξει αρκετούς τελικούς. Και αυτό που πέρασαν στην ομάδα ήταν αυτό. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να τελειώσει η τελευταία μπάλα. Και εμείς κάναμε αυτό. Mm-hmm. Και η προετοιμασία που κάναμε για τα παιχνίδια που ήρθαν στη Ρόδο ήταν αυτή, κυρίως στον ημιτελικό. Οπότε αυτό που δεν είχε ο Ολυμπιακός και είχε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Οι Έλληνες παίκτες καλού επίπεδου που είχαν εμπειρία στους τελικούς και στα δύσκολα παιχνίδια. Το είπε και ο Τακουρίδης αυτό από την πρώτη στιγμή στις δηλώσεις, εκεί επικέντρωσε. Σε αυτό ακριβώς που αναφέρεις και εσύ. Ναι. Πάντως υπήρχε και κομμάτι του αγώνα εντελώς σε τακτικό επίπεδο που ο ΠΑΟΚ λέγονταν ότι είναι αδύναμος στο μπλοκ. Εμφανίστηκε ναι. καλύτερος ακόμα και εκεί του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο στους τελευταίους πόντους, σε όλο το παιχνίδι. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Έτσι. Ναι, βεβαίως. Οι οποίοι είναι, άμα τους πάρεις ένα, είναι ο Πασαδόρος της Πολωνίας, ο Ακραίος της Βουλγαρίας. Είναι καλές εθνικές ομάδες, έχουν παίξει χρόνια σε πολύ τους λόγους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς υστερούμε σε κάτι από αυτούς. Δηλαδή, είχαμε αμφισβήτηση εμείς όλους αυτούς τους μήνες, δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλοί, οι ακραίοι καλύτεροι, οι κεντρικοί καλύτεροι. Mm-hmm. Όταν παίζεις όμως έναν τίτλο, είμαστε 6 εναντίον 6. Δεν βλέπω ότι κάποιος είναι καλύτερος από εμάς. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν πιστεύει ότι είναι καλύτερος, θα χάσει και τα παιχνίδια που έρχονται. Ναι. Ήταν και μια απάντηση των Ελλήνων παιχνών, γιατί κατά ψέματα πάω και έχει βαθύ κορμό Ελλήνων στις πρακτικές, τέλος πάντων, που αποφασίστηκαν για 7 ξένους κτλ. Το περασμένο καλοκαίρι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δίνει απαντήσεις και αυτές οι νίκες είναι καλό να τις βλέπουμε και σε πιο περισσότερο βάθος από ό,τι φαίνονται. Γιατί δεν είναι μια καθαρή νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακού. Είναι και μια νίκη στην οποία ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, βρέθηκε σε μερικά διαστήματα του παιχνιδιού να παίζει με έναν ξένο μέσα. Όταν όχοντας ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 5. Ναι. Θέλω να σας πω ότι
βλέπουμε πως δεν υστερούμε οι Έλληνες αθλητές από τους ξένους. Μάλιστα. Κάποια στιγμή είπε στο τέλος ότι αυτό που είδατε εδώ είναι το 50% όσων θέλουμε ή θα δείξουμε στα επόμενα μάτια του πρωταθλήματος. Τόσα πολλά περιθώρια έχει ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μην ξεχνάμε ότι μια ομάδα χτίζεται από την αρχή, από τον Αύγουστο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ... περνάνε δύο μήνες για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να αρχίσει το πρωτάθλημα και να είναι έτοιμη τον Ιανουάριο. Εμείς αρχίζουμε τον Ιανουάριο. Ναι. Περάσαμε μια περίοδο κρίσης, δυσκολιών, μέχρι να μάθουμε ο ένας τον άλλον να προσαρμοστούμε. Και φτάσαμε τώρα που ο ΠΑΟΚ αρχίζει πια να ανεβαίνει. Αρχίζει πια να δένεται, αρχίζει πια να βγάζει αυτοματισμούς, αρχίζει πια να διαβάζει το παιχνίδι, αρχίζει πια να ξέρει ο ένας παίκτης τον άλλο. Και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Εμείς, Ραφαήλ, καταλάβαμε ότι αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, εντελώς πρακτικά με το ότι ένας πολύ καλός αθλητής όπως ο Σαφράνοβιτς ουσιαστικά δεν προσέφερε σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι, εντάξει. Ότι... Ο Άλεξ κράτησε τον ΠΑΟΚ σε πολύ δύσκολες. Ναι. Σε πολύ δύσκολες συνδικές. Έτσι στην αρχή του πρωταθλήματος, με αλλαγές προπονητή, με αποκλεισμούς του Λυκά, με παίκτες οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι, με διαγώνιες οι οποίες ήταν τραυματίας και μετά έμενε ο άλλος διαγώνιος που ξανά ήταν τραυματίας. Ο Άλεξ έμεινε κατά μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος εκτεθειμένος από την άποψη ότι ήταν ένας παίκτης που στηριζόταν πολύ ομάδα. Mm-hmm. Και έκανε και την κουβαλούσε, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι αθλητής πολύ καλός, επαγγελματίας σωστός και γνωρίζοντας το ότι μπορεί να μην πρόσφερε αυτά που μπορούσε, αυτά που περιμέναμε όλοι να δώσουμε, να δούμε από τον Άλεξ, τις επόμενες εβδομάδες, ίσως μέρες, ο Άλεξ θα είναι πάλι αυτός που ξέρετε και έχετε δει, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ. Ξέρετε και έχετε δει. Μισή ομάδα μόνος του. Μισή ομάδα μόνος ναι, του. Ναι, τον έχω εδώ δίπλα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Ραφαήλ, μιλάμε τόση ώρα για τον ημιτελικό. Για τον τελικό δεν είπαμε κάτι. Εκεί υπήρχε μια παγίδα. Να εφησυχάσετε, να υποτιμήσετε τον Ηρακλή, γιατί ήσασταν θεωρητικά το φαβορί, και να τους δώσετε να πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν πέσατε σε αυτή την παγίδα σε κανένα σημείο. Συμφωνήσετε το πιο κομικό αυτό? Ναι, ο ημιτελικός, ο επόμενος από εμάς ήταν εξίσου δύσκολος, έτσι. Δηλαδή λέγαμε για τον ημιτελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Ηρακλής. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είχε την ποιότητα του πρώτου, αλλά ήταν πολύ μεγάλες διάρκειες και οι δύο ομάδες πραγματικά θέλουν πάρα πολύ την υγεία. Δυστυχώς για το κύπελο ο Ηρακλής έφτασε στον τελικό έχοντας έναν... Είναι μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας του Ηρακλή. Όταν σου φεύγει και ο διαγώνιος σου, όπως ναι, ναι. Στον Ηρακλή, μετά είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μια ομάδα στην οποία ξέρεις ότι πρέπει να παίξεις 110% για να την κερδίσεις. Και τους αξίζει συγχαρητήρια στα παιδιά του Ηρακλή, γιατί πραγματικά προσπάθησαν ακόμα και χωρίς το διαγώνιο, ακόμα και με τον Πασαδόρο που ήταν τραυματικός. Προσπάθησαν να σταθούν μέσα στο παιχνίδι. Ραφαήλ, τελικά στην ομάδα σας τις σφαλιάρες ποιος τις δίνει και ποιος τις τρώει, γιατί έγινε πολύ λόγο για σφαλιάρες στο τελικό. Σφαλιάρες τι εννοείται? Υπόθηκαν πράγματα ότι ο ένας δίνει σφαλιάρες. Ο Πελεκούδας είπε ότι δέχομαι σφαλιάρες, αλλά ξυπνάω, καλό είναι. Εδώ γίνεται τη σφαλιάρας, να ξέρετε. Α, είναι της μόδας. Ρίχνουν όλοι σε όλους. Η ομάδα είναι πολύ δεμένη και ο καθένας βοηθάει, σμπρώχνει, νευριάζει, εκνευρίζει τον άλλον έτσι ώστε να αποδώσει τον καλύτερό του εαυτό. Δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις για εμάς. Ναι. Το κλίμα είναι καταπληκτικό και ίσως είναι αυτό το μεγαλύτερό μας όπλο. Ότι στα αποδυτήρια κάτω υπάρχουν καθαρά πρόσωπα και χαμογελαστοί άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο τώρα που κερδίσαμε το κύπελο, ήταν και πριν που χάναμε τα παιχνίδια και στις δυσκολίες που περάσαμε. Και αυτό ήταν που μας κρατούσε και έτσι, μας έκανε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Η ευχή ήταν απειλή, το εύχομαι να με ανέχονται για πολλοί ακόμα οι συμπαίχτες μου. Ευχή ήταν ή απειλή? Ή όχι, σημαίνει ευχή, κάτι για το μέλλον? Όχι, ούτε ευχή ούτε απειλή. Απλά εντάξει, ο καθένας είναι κατά χαρακτήρα διαφορετικός και αυτά τα παιδιά. Όπως ανεχόμαστε τον Πελεκούδα κάθε μέρα, που είναι πολύ δύσκολο. Καταγγελία είναι αυτό. Ναι. Έτσι, ανέχονται και αυτοί εμένα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ναι. Οπότε για το άμεσο μέλλον, τουλάχιστον θα συνεχίσω να ανέχονται. Για αργότερα δεν ξέρω να σας πω. Τώρα, η ημιτελική με το Φίνικα Σύρου
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, προφανώς. Ίσως το μόνο αυτονόητο είναι ότι περιμένετε πολύ κόσμο στο γήπεδο, νομίζω. Εντάξει, ναι. Θα θέλαμε εμείς σίγουρα το παρατάκι να ήταν γεμάτο στα δικά μας παιχνίδια και ο κόσμος να μας στήριζε, γιατί πραγματικά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, έχοντας κερδίσει το κύπελλο και πηγαίνεις προς το τελικό, βγαίνει και η κούραση, βγαίνουν και οι τραυματισμοί, βγαίνουν πολλά πράγματα και ο κόσμος είναι αυτός που επουλώνει όλες αυτές τις μικρές πηγές έτσι ώστε να μπορείς να προχωράς μπροστά και πραγματικά τον θέλουμε στο πλευρό μας. Με το Φίνικα, με οποιοδήποτε αντίπαλο και να παίζουμε, είναι το μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να έχουμε. Κανα βίντεο στους προηγούμενους τελικούς στο Παρατάκι έχεις δει? Ναι, ναι, έχω παρακολουθήσει. Ο Γιάννης Τακουρίδης με έχει βάλει στο υπεύθυνο. Είναι digital ενημέρωση, είπα η Τακουρίδης δηλαδή, εντάξει. Κατανοητό. Ναι. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια και για την προσωπική σου απόδοση, μια και ήσουν ο πολυτιμότερος του Final Four. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες.